Κάπου στα μέσα του Οκτωβρίου θα ξεκινήσει το έργο. Ήδη αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι υπάρχει ειδικό υπόμνημα και συνολικότερη μελέτη. Έχουμε εκπονήσει το πλάνο για τους δρόμους και τους άξονες τους οποίους θα έχουμε πλήρη απαγόρευση στάθμισης. Θα έχουμε επιτήρηση από την τροχιά, έχουμε την αμέριστη συμπαράσταση της κυβέρνησης σε αυτό με περισσότερους τροχονόμους. Έχουμε δει τα μοντέλα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να απαλυνθεί η κυκλοφορία η οποία θα χαθεί από τον σημερινό περιφερειακό, επειδή όπως ξέρετε μειώνεται η χωρητικότητα του και θα έρθει στο κέντρο της πόλης. Προσπαθούμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό σχέδιο για αυτές τις προσεχείς εβδομάδες. Γιατί ο οργό αυτοκινήτων υπολογίζεται Σήμερα ο περιφερειακός έχει γύρω στις 5.500 αυτοκίνητα ανά ώρα εχμής ανακατεύθυνση. Θα έχουμε απώλεια περίπου των 2.000 από τα 5.500. Είναι ένας μεγάλος αριθμός. Η προσπάθειά μας είναι στους δρόμους στους οποίους θα έρθουν τα δύο αυτά, να το πω έτσι απλοϊκά, να είναι εύκολα διαχειρίσιμοι, τουλάχιστον με τις πρώτες δυσκολίες, αλλά διαχειρίσιμοι στις αμέσως προσεχείς περιόδους.